Μεγάλες εκτάσεις γη στη Γραμβούσα Κισάμου, άλλοτε άγονες, σπαρμένες με σταμναγκάθη. Το αυτοφιές αγριόχορτο, συνυφασμένο με την κριτική διατροφή, σήμερα καλλιεργείται και μάλιστα αποδίδει ως ένα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν. Εμείς έχουμε κάνει μια ομάδα εδώ 6 ατόμων, ακολουθούν και καμιά δεκαριά από πίσω μικρότερη παραγωγή. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα οργανωθούμε για να βγούμε στην αγορά σταθερά με το προϊόν που διαθέτουμε, γιατί είναι αρίστης ποιότητας. Έχουμε μία αγωνία και προσπαθούμε να δούμε προγράμματα για καλύτερη οργάνωση. Η Γραμβούσα, με τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες και την έφορη γη, είναι μία από τις λίγες περιοχές της χώρας τις οποίες καλλιεργείται σταμναγκάθη. Οι περισσότεροι παραγωγοί προσπαθούν μεμονωμένα να προωθήσουν το προϊόν τους στην εγχώρια αγορά. Τα αυθεντικά είναι μια καλλιέργεια που δεν έχει μεγάλο κόστος παραγωγής, δηλαδή δεν χρειάζεται να επενδύσεις, δεν είναι θερμοκήπιο να κάνουμε επένδυση μεγάλη. Βέβαια έχει κάποιες δυσκολίες, γιατί είναι ένα προϊόν άγριο και το έχουμε εξημερώσει κατά κάποιο τρόπο. Η περιφέρεια από μόνη της έπρεπε να έχει οργανωθεί και να μας δώσει τρόπους ώστε αυτό το προϊόν, το οποίο δεν είναι καν εγγεγραμμένο στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών και μπορούμε εμείς να το παράξουμε, τουλάχιστον να το κάνει pop και πιέ. Και όχι εμείς να πιέζουμε την περιφέρεια, ελάτε εδώ, βρείτε μας έναν τρόπο. Παρ' όλα αυτά, το σταμναγκάθι σε καλές περιόδους αποδίδει στον παραγωγό, αφού η τιμή του ως τυποποιημένο προϊόν μπορεί να φτάσει και τα 7 ευρώ το κιλό. Εστιατόρια με κριτική και μεσογειακή κουζίνα το εντάσσουν στο μενού τους, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα και σε ξένες αγορές. Μπορεί να βγει στην αγορά, η Γερμανία το ζητάει, ορισμένοι έχουμε δώσει εμείς ποσότητες δικές μας σε κάποια άτομα που ασχολούνται με τα τορσί και πάει πολύ καλά. Καταρχήν είναι μια πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, πλούσια ανθρεπτικών στοιχείων, βιταμίνη C, καροτένια, ιχνοστοιχεία, λιπαρά οξέα ωμέγα 3, σε οστά, καρδιακές παθήσεις. Πρόκειται ωστόσο για μια δύσκολη καλλιέργεια με μεγάλο κόστος παραγωγής, καθώς παράλληλα με τη συγκομιδή γίνεται και η διαδικασία του καθαρισμού. Η παραγωγή της Γραμβούσας, μέσα από πολλά εμπόδια στην τυποποίηση και εμπορία, καταφέρνουν να κρατούν ψηλά τον πύχη ώστε το σταμναγκάθι να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στην ελληνική αγορά, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού.